Θετική στον κορονοϊό βρέθηκε μια 30χρονη βολιώτισσα που βρίσκεται στον έκτο μήνα εγκυμοσύνης και περιμένει το δεύτερο παιδί της. Θετικός είναι και ο σύζυγός της. Από χθες η γυναίκα νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα παρουσίασε συμπτώματα πυρετού και μετέβησε η ιδιωτική κλινική του Βόλου προκειμένου να υποβληθεί σε τεστ διάγνωσης κορονοϊού. Το αποτέλεσμα του οποίου βγήκε θετικό, με συνέπεια να μεταφερθεί χθες το βράδυ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Προσήλθε κατευθείαν ζητώντας να υποβληθεί στο τεστ που υπάρχει και γίνεται εδώ και αρκετό καιρό στην κλινική Άνασα για τη διάγνωση της λίμωξης από κορονοϊό. Η κυρία παρέμεινε για όλη τη διάρκεια στην ειδική δομή που έχουμε δημιουργήσει εδώ στην κλινική, η οποία είναι έξω από την κλινική, στα εξωτερικά ιατρία, ένας ειδικός χώρος με μια μοναδική είσοδο αποκλειστικά για αυτό το σκοπό, για να μπαίνουν όσοι είναι προς εξέταση και πιθανώς ύποπτοι. Το προσωπικό ακολούθησε πλήρως το πρωτόκολλο, δηλαδή χρησιμοποίησε τα προβλεπόμενα μέτρα ατομικής προστασίας και για να λάβει το δείγμα και για να το επεξεργαστεί. Η κυρία παρέμεινε για λίγα λεπτά της ώρας στον ίδιο χώρο για να υποβληθεί στην εξέταση και αποχώρησε. Μετά από περίπου 3/4 είχαμε το αποτέλεσμα και την ειδοποιήσαμε, βρισκόταν ήδη στο σπίτι της, ότι είναι θετικό. Ήταν σε άριστη γενική κατάσταση κατά τα υπόλοιπα και αφού ενημερώθηκε και ο θεράπων γιατρός, σε συνεννόηση γιατρού και ασθενούς, ουσιαστικά παραπέμφθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο με δικό της μέσον. Η 30χρονη νοσηλεύεται σε θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα του τεστ που έγινε στο πρώτο παιδί της οικογένειας ηλικίας μόλις 2 ετών. Για όλη αυτή την υπόθεση ήταν φυσικά ενήμερο από την πρώτη στιγμή, εκτός από το θεράποντα γιατρό, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Έχει ενημερωθεί ήδη και ο ΕΟΔΗ και η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για όλες αυτές τις εξελίξεις, για όλη την ακολουθία που τον αλγόριθμο ότι τηρήθηκε κάθε προβλεπόμενο μέτρο, και νομίζω ότι είναι ένα υπόδειγμα η συγκεκριμένη διαχείριση του πώς θα πρέπει να γίνεται η διαχείριση από εδώ και μπρος. Θετικός στον κορονοϊό είναι και ο σύζυγός της 30χρονης γυναίκας. Ο 30χρονος γυμναστής υποβλήθηκε σε τεστ σήμερα το πρωί και ήταν αρνητικός στον κορονοϊό, ωστόσο επαναληπτικό τεστ που εκδόθηκε αργότερα έδειξε πως έχει προσβληθεί από την νόσο. Ο νεαρός άνδρας που εργάζεται σε Ακαδημία Ποδοσφαίρου στο Βόλο ενημέρωσε τον ΕΟΔΗ. Η Ακαδημία έλαβε απόφαση να αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία της. Στα δύο σχολεία της πρωτοβάθμιας όπου εργάζονται οι εκπαιδευτικοί γονείς του 30χρονου θα απολυμανθούν. Θα απολυμανθεί επίσης και το δασαρχείο όπου εργάζεται η μητέρα της 30χρονης, καθώς επίσης και ο πρώτος και ο πέμπτος όροφος όπου στεγάζεται η ΔΟΗ του Βόλου. Στο τελευταίο διάγγελμά του ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν είμαστε έξω από την επιδημία, δεν την έχουμε αφήσει πίσω μας, είμαστε ακόμα μέσα στην επιδημία. Αυτό πρέπει να το έχει στο νου του ο κάθε υγειονομικός πρωτίστως, αλλά και από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο Έλληνα πολίτη. Προφανώς τα μέτρα πρέπει να χαλαρώσουν, πρέπει να απελευθερωθεί η κοινωνία και να προσπαθήσει να λειτουργήσει και να επανακάμψει, αλλά από εκεί και πέρα αυτό πρέπει να γίνει τηρώντας τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να μην έχουμε μια ανεξέλεγκτη εξάπλωση. Ήταν προφανές ότι αργά ή γρήγορα θα υπήρχε και κάποιο καινούργιο κρούσμα στην πόλη από την ώρα που απελευθερώνονται τα πράγματα, αλλά από εκεί και πέρα αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο εφησυχασμού το γεγονός ότι έχουμε ελευθερωθεί και να έχουμε κακή διαχείριση ακόμα και των μεταξύ ημών επαφών. Η Επιτροπή Λοιμώξεων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ ξεκίνησαν την ιχνηλάτιση των επαφών της 30χρονης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια με τον σύζυγό της ήρθαν σε επαφή με άτομα τα οποία ήρθαν πρόσφατα από το εξωτερικό, τα οποία ωστόσο σύμφωνα με δήλωσή τους έκαναν προληπτικά το τεστ στον ιό και βγήκε αρνητικό. Οι γονείς της 30χρονης ήρθαν σε επικοινωνία με τον ΕΟΔΗ με τις εντολές που τους δόθηκαν να είναι για 14ήμερη καραντίνα. Ο ΕΟΔΗ ενημέρωσε τους γονείς της πως εάν εμφανίσουν ύποπτα συμπτώματα, τότε πρέπει να υποβληθούν σε τεστ κορονοϊού. Ο Δήμαρχος του Βόλου, Αχιλλέας Μπέος, εξέφρασε τον έντονο προβληματισμό του για τα θετικά κρούσματα κορονοϊού και κάλεσε τους πολίτες να μην εφησυχάζουν ούτε να χαλαρώνουν ως προς την τήρηση των μέτρων για τις αποστάσεις και την ατομική υγιεινή. Κρατάτε αποστάσεις. Τηρείτε όρους που προβλέπονται από τη δημόσια υγεία, από τους ειδικούς, από τον ΕΟΔΗ
και από ότι αυτό συνεπάγεται με τους γιατρούς και αυτά. Εγώ δηλαδή δεν έχω κάνει καμία χειραψία όλο αυτό το διάστημα. Με τον αγώνα, από μακριά, φυλάκια στέλνω. Πρέπει να προσέχουμε, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Είναι επικίνδυνα τα πράγματα. Μην φυσικαστούμε και ξαφνικά δούμε εδώ στο Βόλο που δεν είχαμε κανένα κρούσμα, ξαφνικά μέσα στο κατά καλό καιρό να αρχίσουμε να έχουμε 10, 20, 30 Παναγία βοήθεια. Μακάρι να είναι το πρώτο και το τελευταίο, έτσι. Ο Αχιλλέας Μπέος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ανατραπεί ο σχεδιασμός του Δήμου για πλήρη επανελειτουργία των υπηρεσιών του από την ερχόμενη Τρίτη. Αν ενημερωθώ σήμερα διαφορετικά και υπάρχει κίνδυνος, προέχει όπως είπαμε η δημόσια υγεία είναι πάνω απ' όλα, γι' αυτό αναστήλαμε και όλες τις εκδηλώσεις τις αθλητικές και καλλιτεχνικές, γιατί ναι μεν μας πονάει, στερεί εισόδημα από κάποιους ανθρώπους, αλλά απ' την άλλη η υγεία των συνανθρώπων μας και των πολιτών είναι πάνω απ' όλα και έτσι θα πορευτούμε. Θα ενημερωθώ και αναλόγως μπορεί να ανακαλέσω πάλι τη δικιά μου την απόφαση, γιατί το απαιτεί η ανάγκη, η υγεία και η κατάσταση.